Αφού στο εξωδικαστικό, από ό,τι κατάλαβα, δεν θα τα βρούνε, θα λυθεί σε κάποια αίθουσα δικαστηρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάμε λίγο τώρα στον κύριο Κώστα Ζουράρη. Κύριε Ζουράρη μου, καλημέρα σας. Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Δεν έχετε ούτε εσείς πρόσκληση για το γάμο. Σας βλέπω στην Κρήτη. Δεν σας βλέπω στην Αμερική, εκεί στα Χάμπτονς, που θα γίνει ο γάμος σήμερα το μεσημέρι. Άκου να σου πω τώρα. Σας άκουσα καμιά ώρα εδώ και το παραξηλώσατε κι εσείς, διότι δίπλα στην Παλαιστίνη παντρεύεται ξανά ο Χάρος με τη Χαρόντισσα. Ναι, μην μπερδεύουμε τα θέματα. Κύριε Ζουράρη μου, τώρα μια στιγμή. Κύριε Ζουράρη μου, μια στιγμή. Το ότι ασχολείσαι με ένα άλλο θέμα δεν σημαίνει ότι δεν έχεις ευαισθησία για ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα. Είναι άλλο τον άλλο τ' άλλο. Έχει να κάνει με το συγκερασμό. Μία μα δεν συγκερασμό, δεν είπαμε τώρα καθόλου το θέμα. Και γίνεται μια περίγραφη, ένα σαχλαμαριστά να περίγραφτο από διαφόρους σου, οι οποίοι λένε δεν τρέχονται. Να τους λέγατε καλά Στέφανε και να τελειώνει, για να περάσετε στην Παλαιστίνη. Έλατε. Ωραία. Άρα θέλετε να μιλήσουμε για την Παλαιστίνη ή για τον Στέφανο, γιατί είπαμε να μιλήσουμε για αυτό σήμερα και άλλη φορά δεν μπορώ να μιλήσω. Το θεωρώ και ακαλέσθητο σήμερα. Ο Χάρος και η Χαρόντισσα σκοτώνουν και ξαναπαντρεύονται στην Παλαιστίνη. Αυτό είναι το δράμα. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά είναι άλλο το ένα θέμα, άλλο το άλλο θέμα. Το ότι όλες οι εκπομπές ασχολούνται και με αυτό και με κάτι άλλο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε μονοθεματικοί όλοι και να ασχολούμαστε μόνο με αυτό. Έπεσε η γραμμή. Μας ακούτε τώρα? Μας ακούτε τώρα? Ωραία. Να πάμε στη διαφημίση, να το αποκαταστήσουμε. Πάμε στη διαφημίση, πάμε στο δώρο.